Γεια σας παιδιά, Παντελής Σταυλάκης εδώ, είστε στο κανάλι μου και σήμερα θα κάνουμε τις προβλέψεις για το Mr. Olympia του 2022. Καλησπέρα παιδιά, όπως είπα και στο intro, σήμερα θα κάνουμε τις προβλέψεις για το αναμενόμενο αγώνα του Mr. Olympia του 2022. Νομίζω ότι όσοι αγαπάτε το άθλημα του bodybuilding όπως και εγώ, αδειμονείτε για αυτή την ημέρα. Η ημέρα πλησιάζει, το Mr. Olympia είναι πάρα πολύ κοντά. Όσοι ασχολούμαστε με τα social media και παρακολουθούμε τους αγαπημένους μας αθλητές, αυτή την περίοδο είναι πολύ ενεργή και βλέπουμε συνεχώς καινούριο υλικό. Οπότε αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση περίπου είναι ο καθένας και έχουμε φτάσει σε κάποια συμπεράσματα. Εγώ σήμερα θα κάνω μία πρόβλεψη για το top 10 του Mr. Olympia, για το top 6 της 2012 και για το top 6 της Classic Physique. Λοιπόν, πέρα από τις προβλέψεις που έχω σκοπό να κάνω, θέλω να μιλήσω και λίγο για τους αθλητές, πόσους έχω δει και να μιλήσω για τα φαβορί. Έχω φτιάξει μια λίστα με κάποιους αθλητές που τους θεωρώ φαβορί για το top 10 και κάποιους που τους θεωρώ ως τα επικρατέστερα outsider, δηλαδή πολλά υποσχόμενους αθλητές που αναλόγως τις συνθήκες ή τη φόρμα που θα βρεθούν, αν μπορέσουν να πλασαριστούν μέσα στο top 10. Πριν ξεκινήσω να κάνω την ανάλυση μου, να σας υπενθυμίσω φυσικά ότι υπάρχουν εκδοτικοί κωδικοί στο κανάλι, SPTIM15 στο Develop Store για 15% έκπτωση και φυσικά στο Size Nature Ken, στα Vlogs 30, για να έχετε 30% έκπτωση σε όλα τα CBD προϊόντα, που φυσικά εάν έχετε πει στο Size Nature Ken, υπάρχει μια τεράστια γκάμα προϊόντων, συνεχώς αυξάνει σε προϊόντα, υπάρχουν πλέον μια πολύ ολοκληρωμένη σειρά και από συμπληρώματα, από βιταμίνες και διάφορα health supplements εξαιρετικά. Οπότε πέρα από τα CBD προϊόντα μπορείτε να μπείτε να τσεκάρετε και να πάρετε σε πάρα πολύ καλές τιμές ακόμα και κάποια πολύ σημαντικά συμπληρώματα που είναι πολύ καλά για την υγεία μας. Έχω εδώ λοιπόν μπροστά μου τις λίστες των διαγωνιζομένων. Είναι τεράστιες οι λίστες φέτος παιδιά, οπότε δεν θα μπω στη διαδικασία να αναφέρω τις λίστες των κατηγοριών γιατί θα μας πάρει μία ώρα μόνο να αναφέρω τα άτομα. Συζητάμε τώρα για 70 και 80 άτομα στις κατηγορίες Classic Physique. Συζητάμε για 50-60 άτομα σε κάθε κατηγορία. Εξωπραγματικά πράγματα, δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ όσο θυμάμαι εγώ τόσες πολλές προκρίσεις αθλητών. Πριν ξεκινήσω λοιπόν να πω για αυτούς που θεωρώ φαβορί για το top 10, να πω ότι φέτος μετά από πάρα πολλά χρόνια έχω ξανά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δω αυτόν τον αγώνα του Mr. Olympia. Νομίζω ότι είχε ανάγκη το άθλημά μας αυτή τη μεγάλη προσέλευση αθλητών οι οποίοι είναι πολύ κοντά σε κατάσταση. Δηλαδή θεωρώ ότι πέρα από 1-2 αθλητές που θεωρώ ότι είναι σε ένα level πολύ ψηλό, βασικά όλοι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, απλά θεωρώ ότι 1-2 αθλητές είναι, ξεχωρίζουν λιγάκι, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή κάτω από το top 4, top 5 οι αθλητές είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε νομίζω ότι φέτος η πρόβλεψη για το top 6 είναι η πιο δύσκολη θεωρώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπορώ άνετα να εκτεθώ πάρα πολύ στις προβλέψεις που θα κάνω. Παρ' όλα αυτά θα πάρω το ρίσκο. Λοιπόν, έχω κάνει δύο λίστες. Έχω κάνει μία λίστα με κάποιους αθλητές που τις θεωρώ ως outsider αλλά που μπορούν να μπουν μέσα στο top 10 και εν συνεχεία θα σας πω αυτούς που θεωρώ ως τα φαβορί για το top 10. Λοιπόν, αυτούς που θεωρώ πάρα πολύ καλούς αλλά outsider για να μην μπουν στο top 10 είναι ένας αθλητής που μου αρέσει πάρα πολύ, ο Μπραντάο. Πιστεύω ότι δεν θα καταφέρει να μπει στο top 10 αλλά αναλόγως τις συνθήκες που θα βρεθούν αυτοί που πιστεύω ότι θα είναι στο top 10 μπορεί να πλασαριστεί. Ο Blazing είναι επίσης ένα από τα outsider για μένα. Ο Ιαν Βαλιέρε, ένας αθλητής που μου αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος που προπονείται και το σώμα του, αλλά πιστεύω ότι με το επίπεδο που υπάρχει φέτος δεν θα μπορέσει να μπει στο top 10. Ο Πρέστι, ο Ιταλός. Ο Τσάρλς Γκρίφιν, ο οποίος και αυτός θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Και ένας άλλος που μου αρέσει πάρα πολύ το σώμα του, αλλά πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει, είναι ο Μπρετ Γουίλκιν, ο οποίος πήρε τώρα πρόσφατα την πρόκριση. Λοιπόν, ποιους θεωρώ τώρα λοιπόν τους επικρατέστερους για το top 10 φέτος στο Mr. Olympia. Θα σας πω με ένα μεικτή σειρά και μετά θα σας πω και τις θέσεις. Λοιπόν, Νίκ Γουόλκερ, Big Ramy, Brandon Curry, Λαμπράντα, Χάντι Τσουπάν, Σάμσον Ντάουντα, Μπόνακ, Λάσφορντ,
Άντριου Τζάκετ και Κρίζανεκ. Λοιπόν, αυτούς τους θεωρώ ως τα φαβορί για να καταλήξουν να είναι στο top 10. Τώρα, θα ξεκινήσω από τον Κρίζανεκ. Νομίζω ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος έχουν πέσει πολύ τα φώτα πάνω του. Νομίζω ότι πολλοί πιστεύουν ότι ο Κρίζανεκ μπορεί να κάνει φέτος την έκπληξη για να πάρει μια εξαιρετική θέση. Όμως εγώ δεν τον έχω στο top 6 μου. Νομίζω ότι δεν θα καταφέρει να μπει στην εξάδα. Επίσης, ένας αθλητής που μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι στο μέλλον μπορεί να καταφέρει εξαιρετικά πράγματα είναι ο Άντριου Τζάκετ. Είναι ένα σώμα το οποίο είναι πολύ super hero κορμί. Πιστεύω ότι εάν βάλει κάποια μυϊκά κιλά πάνω του, νομίζω είναι πολύ επικίνδυνος ακόμα για την πρώτη θέση. Επίσης, πάρα πολύ καλός, ένα σώμα που άνετα πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι στο top 6 και μπορεί και να είναι στο top 6, είναι ο Σάμψον Ντάουντα. Είναι φοβερό καλούπι, έχει βάλει πολύ μεγάλη μυϊκή μάζα στο σώμα του, αλλά επειδή είναι πρωτοφανιζόμενος, νομίζω ότι δεν θα καταφέρει να καταλήξει μέσα στο top 6. Και τέλος, ο τελευταίος επιλαχών για το top 10 μου είναι ο Λαμπράντα. Ο Λαμπράντα είναι πολύ βελτιωμένος, δείχνει εξαιρετικός στα ποσταρίσματα που κάνει. Νομίζω ότι και πέρσι ευνοήθηκε και νομίζω ότι και φέτος, έτσι όπως είναι οι αθλητές, δεν θα καταφέρει να μπει στο top 6. Ειδικά αν παρουσιάσει την περσινή του παρουσία, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στο top 6. Και τώρα θα σας πω αυτούς που θεωρώ τους top 6 από αυτά που έχω δει, από αυτά που προβλέπω ότι θα παρουσιάσουν. Δηλαδή πιστεύω ότι θα βγουν σε μια καλή φόρμα, σε μια πολύ καλή κατάσταση σωματική και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να πλασαριστούν στο top 6 μου. Έκτη θέση είναι ο Νικ Γουόλκερ. Τώρα πολλοί θα δυσανασχετήσουν με αυτό που λέω και πολλοί θα με κράξουν κιόλας. Ο Νικ Γουόλκερ είναι ένας εξαιρετικός αθλητής. Πέρσι είπα ότι πήρε πέμπτη θέση πίσω από τον Λαμπράντα αδίκως. Πιστεύω ότι άλλα θα μπορούσε να τον έχει κερδίσει. Αλλά νομίζω φέτος ότι θεωρώ ότι το επίπεδο είναι εξαιρετικά υψηλό. Βλέπω τον Μπόνα εξαιρετικά καλό. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα καταφέρει να περάσει πάνω από τον Μπόνα. Και τον Μπόνακ τον έχω στη θέση 5, φανταστείτε. Οπότε, επειδή ακριβώς θεωρώ ότι ο Μπόνακ φέτος είναι αρκετά βελτιωμένος και έχει ένα σώμα με εξαιρετικά καλό condition και πάρα πολύ καθαρές γραμμές, θεωρώ ότι θα καταφέρει να κερδίσει τον Γόλκερ για αυτούς τους λόγους. Ο Γόλκερ βελτιωμένος, ένα σώμα με πάρα πολύ δυνατά σημεία, αλλά θεωρώ ότι έχει και αδυναμίες. Όσο γραμμωμένος και αν βγαίνει, σε όσο καλό condition και να βγαίνει, έχει κάποια σημεία τα οποία δεν βγάζουν καλό μυϊκό διαχωρισμό και νομίζω ότι σε αυτό το top επίπεδο θα του στοιχήσει για να τον βοηθήσει να πλασαριστεί σε κάποια θέση παραπάνω. Και εδώ τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τέταρτη θέση έχω βάλει το Χάντι, το Τζουπάν. Ένας αθλητής που θεωρώ ότι άνετα θα μπορούσε μέχρι και νικητής να βγει, εάν ευνοήσουν οι συνθήκες. Αλλά όπως σας λέω, στο μυαλό μου έχω την top εκδοχή όλων των αθλητών. Οπότε θεωρώ ότι και οι υπόλοιποι θα έρθουν σε top φόρμα και βάσει το σχήμα των άλλων δύο αθλητών που έχω πάνω από αυτόν, θεωρώ ότι θα καταλήξει τέταρτος. Τρίτο, έχω τον Μπράντον Κάρι. Ο Μπράντον Κάρι είναι ο δεύτερος πέρσι διεκδικητής και ένας από τους αθλητές που έχει καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο του Mr. Olympia. Αλλά παρόλα αυτά, έχω βάλει υπερβολικά ψηλά από ό,τι καταλάβατε τον Λάσφορντ. Τον έχω βάλει στη θέση νούμερο 2. Και αυτό γιατί θεωρώ ο Λάσφορντ ακόμα και όπως ήταν πέρσι, που έπαιξε στη 2-12 άδειος καθώς ήταν, νομίζω ότι άνετα θα μπορούσε να είναι στη θέση 3, δηλαδή να είναι πάνω από τον Λαμπράντα. Βασικά να είναι στη θέση 4, να είναι στη θέση του Λαμπράντα. Και εάν είχε την ευκαιρία ακόμα και πέρσι να διαγωνιστεί, πιστεύω ότι μπορεί, ακόμα μπορεί να είναι και πάνω από τη θέση 4. Φέτος νομίζω ότι με τις βελτιώσεις που βλέπω να έχει κάνει, τη μυϊκή μάζα που βλέπω και έχει, με αυτό το εξωπραγματικό guest που έκανε, το σχήμα που έχει, τη μυϊκή λεπτομέρεια που βγάζει το πίσω μέρος του σώματός του και το
πάρα πολύ καλό shape που έχει. Νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει τους πάντες πέρα από τον Big Ramy. Και καταλήγω με το νούμερο 1 μου, που θεωρώ ότι το φαβορί είναι ο Big Ramy. Νομίζω ότι ο Big Ramy φέτος δείχνει μια μεγάλη σοβαρότητα στην προετοιμασία αυτή για τον αγώνα του Mr. Olympia. Και βάσει το μέγεθος και ότι είναι ο εν ενεργεία πρωταθλητής, και όπως ξέρουμε τον πρωταθλητή πρέπει να τον βγάλει τον νοκάουτ, είναι δύσκολο να τον κερδίσει στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι δεν θα έχει, όχι δεν θα έχει πρόβλημα, νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολη η νίκη του Ramy, αλλά νομίζω ότι θα καταφέρει εν τέλει να πάρει το τρίτο τρόπαιό του, οπότε ψηφίζω Ramy. Τώρα, στη 2-12 και στην Classic Physique δεν θα πω, θα πω απλά, θα αναφέρω αυτούς που θεωρώ, θα πω απλά τα top 6 μου για να μην βγει τεράστιο το βίντεο, ούτως ή άλλως τα περισσότερα φώτα είναι στραμμένα στην Open και στην Classic Physique. Απλά εγώ με την Classic Physique δεν την πολύ παρακολουθώ, οπότε δεν μπορώ να, θα σας πω το top 6 μου, απλά δεν μπορώ να κάνω μια μεγάλη ανάλυση για τους αθλητές, γιατί εντάξει, εμένα η κατηγορία που με ενδιαφέρει και παρακολουθώ περισσότερο και οι αθλητές που με ενδιαφέρουν και τους παρακολουθώ στα social είναι οι αθλητές Open. Οπότε θα σας πω το top 6 μου στη 2-12, το top 5, με συγχωρείτε, θα πω top 5 στη 2-12, και θα πω και top 5 στην Classic Physique. Λοιπόν, νούμερο 5 πιστεύω θα είναι ο Ασκανάνη στη θέση νούμερο 5. Τέταρτο θεωρώ τον Καμάλ, ότι θα είναι ο Καμάλ. Τρίτος θα είναι ο Ισπανός ο Άντζελ Καλντερόν, με έχει εκθέσει πάρα πολλές φορές, συνέχεια τον ψηφίζω ότι θα πάρει πολύ ψηλή θέση και πάντα στο Ολύμπια δεν πιάνει τη φόρμα που πιάνει στους αγώνες στην Ευρώπη. Οπότε συνεχίζω να πιστεύω ότι φέτος δεν έχει κάνει πολλούς αγώνες ο Καλντερόν και νομίζω ότι έχει κρατήσει το condition και έχει κρατήσει δυνάμεις για να φορτσάρει για το Ολύμπια. Οπότε θα τον ψηφίσω ότι θα βρεθεί στη θέση νούμερο 3. Δεύτερον, ψηφίζω μια τεράστια απογοήτευση των προηγούμενων ετών. Όλοι περιμέναμε από αυτό να κάνει τα απίστευτα πράγματα και ακόμα δεν έχει φτάσει στο σημείο να πιάσει τις προσδοκίες μας και αυτό που όλοι πιστεύουμε για αυτόν. Δεύτερος, πιστεύω θα είναι ο Πίρσον. Και πρώτο, ψηφίζω τον Κλαρίντα. Θεωρώ ότι ο Κλαρίντα έχει την οριμότητα, έχει τον χαρακτήρα, έχει ένα πολύ σκληρό σώμα, έχει μια σταθερότητα στο condition του. Φέτος τον βλέπω πιο μεγάλο από κάθε άλλη φορά. Έχει βελτιώσει το μέγεθός του. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα Κλαρίντα με κάποια παραπάνω κιλά να το κοντράρει κάποιος, γιατί έχει αυτό το μαγικό πράγμα να δείχνουν τα κιλά απίστευτα μεγάλα πάνω του. Οπότε αν ο Κλαρίντα καταφέρει να βγει σε top condition με αυτή τη νέα μυϊκή μάζα που έχει στο σώμα του, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον κερδίσουν. Παρότι φυσικά το Γκέον τον θεωρώ πολύ ανώτερο σαν shape, νομίζω ότι σαν σύνολο ο Κλαρίντα θα μπορέσει να υπερισχύσει. Και φυσικά θα πάμε στην Classic Physique. Νομίζω ότι είναι μια κατηγορία η οποία την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Και όχι αδίκως, νομίζω ότι στην Classic Physique νομίζω ότι βλέπουμε τα πιο mainstream κορμιά που αρέσουν στον περισσότερο κόσμο. Ωραίες προσωπικότητες. Εκεί είναι ο Chris Bumstead, ο οποίος νομίζω ότι είναι διαφήμιση για το άθλημα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τον θεωρώ τον νέο Schwarzenegger από θέμα prestige και από θέμα πώς προωθεί το άθλημα και αυτή την ωραία εικόνα που βγάζει. Και θα σας πω το top 5 μου λοιπόν εδώ. Νομίζω ότι τα χρόνια έχουν περάσει και ο Brian Ashley δεν θα μπορέσει να είναι τόσο ανταγωνιστικός όπως άλλες φορές. Νομίζω ότι θα καταλήξει στη θέση 5, τον έχω για 5ο δηλαδή. Τέταρτο, έχω βάλει τον Ουρς Κολεσίνσκι. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, αλλά ξέρετε ποιον εννοώ. Είναι πάρα πολύ καλός. Άνετα μπορεί να είναι και ακόμα και θέση 2. Απλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ περισσότερο οι δύο επόμενοι. Ο Ρέιμον, ας πούμε, που έχω στη θέση νούμερο 3, μου αρέσει πάρα πολύ σαν καλούπι και νομίζω ότι φέτος και αυτός δείχνει πάρα πολύ καλός, οπότε θεωρώ ότι θα είναι στη θέση 3. Και φυσικά ο Ράφιν, που όπως είπα πέρσι τον είχα ακόμα και για θέση νούμερο 1, το είχα πει σε ένα βίντεο μου όταν έκανα το σχολιασμό των αποτελεσμάτων,
Νομίζω ότι ο Κρις φέτος με την αλλαγή προπονητή να πάει στο Ράμποτ, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να βγει εκτός φόρμας. Νομίζω ότι θα βγει καλύτερος από πέρσι. Οπότε θεωρώ ότι ο Κρις θα συνεχίσει και θα κερδίσει ξανά το τρίτο του Μίστερ Ολύμπια. Οπότε δεν μένει άλλη θέση από το Ράφιν παρά τη θέση νούμερο 2. Οπότε Ράφιν 2 και φυσικά ο Κρις Μπάμστεντ. Νομίζω θα πάω στα σίγουρα, θα πάω στον Κρις. Παρότι όπως σας είπα, θεωρώ το Ράφιν ένα εξαιρετικό κορμί, ένα σώμα που άνετα μπορεί να σκοτώσει τον οποιοδήποτε δεν έρθει σε top condition. Οπότε παιδιά, αυτές ήταν οι προβλέψεις μου για το φετινό Mr. Olympia. Γράψτε μου και στα σχόλιά σας τι πιστεύετε, ποιους θεωρείτε φαβοροί. Γράψτε μου το δικό σας top 6 στα σχόλια από κάτω. Να ξέρετε, διαβάζω όλα τα σχόλια. Σε κάποια απαντάω, σε κάποια δεν απαντάω. Εντάξει, τι είναι, εντάξει, δεν μπορώ να απαντάω και σε όλα τα σχόλια. Αλλά να ξέρετε, τα διαβάζω όλα. Και πάρα πολλές φορές παίρνω ιδέες από πράγματα που μου προτείνετε. Πάρα πολλές φορές, όταν ειδικά ένα σχόλιο έχει βάση, μπορώ να με βάλει σε μια διαδικασία να αλλάξω πράγματα. Δηλαδή, γενικώς είναι καλό να υπάρχει feedback πίσω για να γινόμαστε καλύτεροι. Λοιπόν, παιδιά, είμαι ο Παντελής Σταυλάκης. Αυτές ήταν οι προβλέψεις μου για το φετινό Mr. Olympia και φυσικά θα υπάρχει και βίντεο που θα κάνουμε σχολιασμό των αποτελεσμάτων, να δούμε πόσο έξω πέσαμε, πόσο εκτεθήκαμε. Αλλά δεν φοβόμαστε, εντάξει, ρισκάρουμε. Ρισκάρουμε να πάρουμε το ρίσκο να πούμε τις προβλέψεις μας και ας εκτεθούμε. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον το βίντεο. Όπως σας είπα, περιμένω και τις δικές σας απόψεις, να πάρετε κι εσείς το ρίσκο και να κάνετε τις προβλέψεις σας. Λοιπόν, εδώ φυσικά θα σας προσκαλέσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Βοηθάει πάρα πολύ να ανέβει το κανάλι και να φτάνουν τα βίντεο σε περισσότερα μάτια. Φυσικά like, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στον αλγόριθμο ώστε να προωθούνται τα βίντεο. Και φυσικά κουδουνάκι για μελλοντικές ενημερώσεις. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.